Εκεί που περνούσε τα καλοκαίρια της και τις γιορτές, εκεί σήμερα την αποχαιρέτησαν για πάντα. Ο ιερός ναός Αγίου Ευσταθίου στο κοντοχώρι Σαντορίνης, τόπος καταγωγής της μητέρας της, γέμισε από συγγενείς και φίλους της οικογένειας της εξάχρονης Στέλλας. Τραγική φιγούρα η μητέρα της Πόπη, η γυναίκα που προσπαθούσε για χρόνια να αποκτήσει το παιδί που σήμερα κίδεψε. Η σωρός της μικρής έφτασε με το πλοίο από την Αθήνα στη Σαντορίνη το μεσημέρι. Η μητέρα της, η γιαγιά της Στέλλα, ο θείος της και συγγενείς τη συνόδευσαν μέχρι το χωριό που τελέστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία. Και αυτός φαίνονταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Κάθε Κυριακή σε αυτή την εκκλησία τα έφερνε, η μαμά το κοριτσάκι αυτό στο αγοράκι, δίδυμα που ήταν. Προσκύναγε τα γκάτα, είχε αγκαλιά. Ο πατέρας Αντώνιος, λίγα χρόνια πριν, βάφτισε την άτυχη μικρούλα και τον δίδυμο αδερφό της. Σήμερα έμελε να την κυδέψει. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Στις εκκλησίες ερχόταν και στις γιορτές. Έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια. Βεβαίως. Βεβαίως. Και μάλιστα ο ένας τον άλλο βοηθούσε για την ανατροφή των παιδιών. Ολόκληρο το νησί πενθεί για τη μικρούλα που χάθηκε. Δεν το περιμέναμε καθόλου και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Όλοι οι Σαντορινοί βαστάει πέθος σήμερα για αυτό που έγινε.